Γιορτή του πατέρα ή ημέρα του πατέρα ονομάζεται ετήσια κινητή γιορτή προς τιμή του πατέρα και των πατρικών δεσμών. Με δώρα από όλη την οικογένεια τιμώνται ο πατέρας, ο παππούς ή ο προπάππους. Είναι σημαντικός διότι ελέγχει την κατάσταση και δίνει κάποιες κατευθύνσεις που όπως και να το έχουμε μένουν στις μνήμες των παιδιών και όταν μεγαλώσουν θυμούνται σε κάθε κρίσιμη περίπτωση τι θα έλεγε ο πατέρας μου σε αυτό το θέμα. Είναι με αυτό το κριτήριο έτσι προχωράει ο κόσμος. Επειδή μεγάλωσα και με τους δύο μου γονείς, θεωρώ ότι είναι πιο ολοκληρωμένη η οικογένεια όταν υπάρχουν και οι δύο. Έχω παραγγείλει στον μπαμπά μου κάτι έτσι, ένα εικονίδιο που του λέω πόσο τον αγαπώ και πόσο έχει δίκιο και που με στηρίζει πάντα. Ναι. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αν και σε ορισμένα κράτη η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Στην Αυστραλία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή με τη γιορτή της μητέρας. Νομίζω ότι ιδιαίτερα για τα κορίτσια είναι ένα πρότυπο που είναι καθοριστικό για τη συμπεριφορά τους και προς τους άντρες αργότερα, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Ο ρόλος του πατέρα είναι ένα αντικατάστατος. Δεν έχει χωρίς τον πατέρα να πεις ότι το παιδί παίρνει πρότυπα και ό,τι χρειάζεται για τη σωστή ανατροφή του. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει απαραίτητα ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα θεωρείται η Αμερικανίδα Σονόρα Smart Dodd, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της William Smart, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας.